Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σημαντικά ορόσημα αποτελούν για τους θεσμούς η έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και τα stress test των ελληνικών τραπεζών, καθώς θα κρίνουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες και κυρίως το εάν θα χρειαστεί να διατεθούν πρόσθετα χρήματα από τα εναπομείνοντα 45,8 δισεκατομμύρια ευρώ του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Οι πληστηριασμοί που αναμένεται να ξεκινήσουν στις 29 Νοεμβρίου είναι για τους θεσμούς ένα από τα πιο κρίσιμα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης μαζί με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, καθώς από αυτούς θα εξαρτηθεί το αν θα επιτευχθούν οι στόχοι των τραπεζών για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους και τον περιορισμό των κόκκινων δανείων τους. Ανάμεικτα συναισθήματα τρέφουν οι τραπεζίτες απέναντι στην πρόκληση της απελευθέρωσης τραπεζικής αγοράς και την επέλαση των εταιριών FinTech, καθώς έχουν πολλά να μάθουν από την καινοτομία και την ευελιξία τους, αλλά την ίδια στιγμή απειλούν την ίδια την ύπαρξή τους. Τα κορυφαία στελέχη και των τεσσάρων τραπεζών αναγνωρίζουν την απειλή που εκπροσωπούν για το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα τα καινοτόμα ευέλικτα σχήματα που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας από την αρχή του 2018. Ο παραδοσιακός τραπεζικός κλάδος επισημαίνει ότι θα αναγκαστεί να μετασχηματιστεί για να συμβαδίσει με την ψηφιακή επανάσταση, αλλιώς κινδυνεύει να καταστραφεί. Σε επικερδή τροχιά παραμένει η Airbnb, η οποία παρουσίασε έσοδα ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές προσκύμενες στην εταιρεία. Πέρα από την παγκόσμια επέκτασή της, η επιχείρηση με έδρα το Σαν Φρανσίσκο πειραματίζεται και με νέες κατηγορίες προϊόντων πολυτελείας. Μόλις πέρσι, η Airbnb εισηγαγενές υπηρεσίες βάσει των οποίων μπορεί κανείς να κλείσει μοναδικές σε κάθε περιοχή εμπειρίες όπως μαθήματα κατασκευών τοπικών προϊόντων, ξεναγείς από ντόπιου σε δρόμενα της περιοχής και πολλά άλλα. Ενώ τον Φεβρουάριο εξαγόρασε τη Luxury Retreats, μια εταιρεία ενοικίασης πολυτελών αλλά τον κόσμο κατοικιών, με στόχο η Airbnb τελικά να καταστεί μια πλήρως ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εταιρεία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημό να κυμαίνει σε 724,15 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,74%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.